αλλάζει άρδιν το σκηνικό του καιρού από το πρωί της 3ης 26 Ιανουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα κακοκαιρίας εμφανίζει πολύ μεγάλη δυναμική στη μέση ατμόσφαιρα, όπου θα συνοδεύεται από μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα με τα προγνωστικά να δίνουν θερμοκρασίες κοντά στους μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, στη χαμηλή ατμόσφαιρα φαίνεται ότι θα έχουμε και ισχυρή μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών, κάτι που θα οδηγήσει τα χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε υπηρωτικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας υπηρωτικής χώρας. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας ενδέχεται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ προβλήματα είναι πολύ πιθανό να προκληθούν και από τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ξεκινήσει σύμφωνα πάντα είπαμε με τις προγνώσεις της ΕΜΗ γι' αυτό και θα περιμένουμε αύριο το πρωί τα καινούργια στοιχεία για να διατάξουμε τις δυνάμεις του μηχανισμού, πριν από όλα της περιφέρειας που έχει την ευθύνη για το σύνολο του οδικού δικτύου και, και των Δήμων βέβαια, να γίνουν δηλαδή επαφές τηλεφωνικές. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει αύριο ένα σύστημα το οποίο θα ξεκινήσει με βροχές. Μάλλον θα είναι μέτριας έως εκεί έντασης. Σταδιακά, ίσως όμως κατά τόπους να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, όμως αυτό θα το δούμε αύριο το πρωί, δεν ξέρουμε. Φαίνεται όμως σταδιακά από τις ώρες εκεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα θα αρχίσει ο ιετός να πέφτει σε μορφή χιονιού πριν από όλα στα ορεινά και ίσως σταδιακά φαίνεται ότι θα κατέβουν τα χιόνια σε χαμηλότερο υψόμετρο μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Από ό,τι φαίνεται, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με το Αιγαίο αλλά και περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά να εμφανίζονται στην πρώτη. Τις επόμενες μέρες θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουμε φαινόμενα παγητού σε σημεία του οδικού δικτύου και όπως είπαμε από την αρχή, ξεκινώντας από το συντονιστικό που ήταν η επίσημη έναρξη της χειμερινής περίοδου, ας πούμε, για την πολιτική προστασία. Την περίοδο αυτή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουμε στο νου μας όλα αυτά τα φαινόμενα και όλα τα επικίνδυνα σημεία που κυρίως το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται όταν έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Και τα τελευταία 24 ώρα του Ιανουαρίου φαίνεται πως θα κυλήσουμε κακοκαιρία, χωρίς όμως ακόμη να γνωρίζουμε το που θα λάβει χώρα ο σχηματισμός του βαρομετρικού χαμηλού. Οι περισσότερες πιθανότητες θέλουν να σχηματίζεται προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, δίνοντας πολλές και επικίνδυνες βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Και χιονόστρωση βέβαια, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο δικό δίκτυο. Αυτό θα επηρεάσει σίγουρα τον ορεινό όγκο με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, δηλαδή την οροσειρά της Λεκάνης, θα έλεγα, εκεί πέρα, τον ορεινό όγκο της Λεκάνης, μέχρι το Βουνοχώρι. Και προς τις πρωινές ώρες, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτά θα κατέβουν και χαμηλότερα, στις σημερινές περιοχές. Δικιά μας η μεγάλη έννοια είναι ο Άγιος Ύλας, όπως γνωρίζετε. Ναι, σωστά. Το λέμε συνέχεια. Θα είμαστε σε επιφυλακή, τα αποχιονιστικά θα είναι σε ετοιμότητα.